η ατελείωτη παραλία, τα καταγάλανα νερά, η ομορφιά του τοπίου, οι πολυάριθμες επιλογές καθιστούν την Μεσσηνιακή Ριβιέρα ως την πλέον ελκυστική επιλογή για ντόπιους και επισκέπτες. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και προτάσεις είναι αυτές που την αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο, όπως αυτή του Le Jardin, που προσεγγίζει το entertaining αλλιώς, διευρύνοντας τους ορίζοντες της διασκέδασης μέσα από events και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Ανέκαθεν το Le Jardin διοργανώνει πολύ όμορφα event. Και χθες, ας πούμε, είχαμε ένα πολύ ωραίο event. Έγινε χαμός, το ευχαριστηθήκαμε, περάσαμε τέλεια, πολύ καλά όλοι. Και συνεχίσουμε και το κομμάτι της παραλίας, το οποίο. Το έχουμε οργανώσει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, πιστεύω, και φαίνεται κιόλας μέσα τον κόσμο. Είμαστε κάθε μέρα γεμάτοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι, μας χαροποιεί. Με τον Ιούλιο να έχει μπει για τα καλά και όλοι να σπέβδουν στις παραλίες αναζητώντας ένα κύμα δροσιάς, ψηλά στην προτίμηση βρίσκονται οι all day επιλογές. Από το πρωί για καφέ ή brunch, μέχρι το μεσημέρι για φαγητό, προ ή μετά βουτιάς, ή αργά το βράδυ για cocktails δίπλα στην θάλασσα, το Le Jardin κερδίζει την προτίμηση ντόπιων και επισκεπτών. Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, θέλει καλοπέραση, θέλει τα μπανάκια του. Δόξα τω Θεώ. Πάει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά η παραλία, τουλάχιστον η δικιά μας. Οργανώνεται καλά, έχουν και άλλα event και στην παραλία, όχι μόνο πάνω βράδυ. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει έτσι καλά. Και ο κόσμος να έχει όρεξη πάνω απ' όλα. Και να ευχαριστιέται δηλαδή το μέρος που έρχεται να περάσει καλά. Τολμώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι όσο αφορά το κομμάτι της παραλίας που αυτό ζούμε και δουλεύουμε. Μας ενθουσιάζει γιατί ο κόσμος δείχνει καθημερινά ότι ανεβαίνει και είναι πολύ, πολύ πιο καλά τα στάνταρ από τα περσινά. Αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χαρμόσυνο. Και μας χαροποιεί και εμάς, γιατί δείχνουμε ότι κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά. Είναι η καλή διαχείριση των ποτών, των φαγητών, του καφέ ίσως. Οι ωραίες ξαπλώσεις που παρέχουμε, τα κρεβάτια. Ωραία η παραλία της Καλαμάτας, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Ωραία τα νερά. Ένα σύνολο. Το καλό προσωπικό, τα χαμόγελα, τα καπέλα. Η θερινή σεζόν προμηνύεται δυνατή, καθώς το επιχειρήν στην πόλη του ήλιου κερδίζει ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα, χάρη στον πολυδιάστατο χαρακτήρα παροχών του, τις γαστρονομικές επιλογές υψηλού επίπεδου και τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες που βάζουν κάθε φορά τον πύχη ψηλότερα και τη Μεσσηνία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μόνο να πω ότι από τα μέσα του μήνα και μετά θα βουλιάξει Καλαμάτα. Αυτό θέλουμε κιόλας κι εμείς. Μας έχει λείψει κάτι τέτοιο νομίζω, με τα χρόνια του κοροναϊού περάσει, ήταν λίγο δύσκολα με καραντίνα κτλ. Απλά χαίρομαι που βλέπω συνέχεια ότι ο κόσμος μας προτιμάει, έρχονται από διάφορες περιοχές, βοηθάει και ο δρόμος βέβαια για να έρθει σε ένα τρίμερο στην Καλαμάτα και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει σε εμάς για να περάσουμε πολύ, πολύ ωραία και πολύ καλά.